μετά τον μαζικό εμβολιασμό για τον ιό της γρίπης, παρουσιάστηκε έλλειψη εμβολίων στην αγορά. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Αναστάση Ρόντζη, οφείλεται στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες εμβολιάστηκαν κυρίως λόγω πανικού. Αυτά ανέφερε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου στην μεσημβρινή εκπομπή, κάθε μεσημέρι, και στην Ελένη Μωραΐτη. Δεν έπρεπε, δεν ήταν προτεραιότητα στον εμβολιασμό. Τώρα αυτό θέλει, γιατί μπορεί να εμβολιαστεί και κάτι με ένα ευπαθή ομάδα. Οπότε να γίνει και αυτό το εμβόλιο. Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό. Πρέπει να προβλεφθεί ότι είναι ασφάλεια και ο κόσμος ποτέ δεν. Αυτός που φταίει και οι ευθύνες πέφτουν ενότητα και στη φαρμακευτική κοινότητα. Καθώς εμείς, έχω αρχίσει ότι θα έφταναν 4 εκατομμύρια, θα έπρεπε να γίνει καλύτερη διαχείριση μεταξύ των επιστημών υγεία. Τώρα, κύριε Ρόντζη, χάσετε τώρα. Αυτή τη κενό μεταδόσεων που τα εμβόλια δεν έρχονται μαζί. Τα εμβόλια λοιπόν όπως ήρθαν και τα τέσσερα μαζί, αλλά οπότε ήρθαν καλύτερες του Οκτωβρίου και ενώ του Παρτίδα και ακόμα μια συμπληρωτή, εντούτοις και λόγω αυτή τη στιγμή έχουμε από την τελευταία πριν την 28η τα όποια αποθέματα πρώτα στη ζήτηση που περιγράψαμε πλήρως. Το ευρωπαϊκό φαρμακευτικό υλικό μετακινείται. Όταν έχουμε την ελαιότητα που σε συνθήκες γιατί είναι πρώην ψυχείο, υπάρχουν κάποια θέματα. Οι πτήσεις, όταν έλεγχοι κτλ. Όταν υπάρχει κλάδος, εκεί βασιζόμαστε. Βλέπω ότι τουλάχιστον αυτός των 4 εκατομμυρίων θα καλυφθεί. Ότι την επόμενη εβδομάδα και θα παραλυφθούν οι δύο δόσεις προπονητικού. Είναι όμως ήδη αργά, Θάρο. Δεν είναι αργά, όχι κάτω. Γιατί εσείς βεβαίως και πολύ καλή εβδομάδα, ο καιρός λογικά κιόλας θα πέστευε. Η εποχικότητα της Μάιος και Φλεβάρης και έχει ορίσει ως τον Νοέμβριο, είναι ακριβώς να προλάβει ο οργανισμός περίπου 10 μέρες. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή τα αποθέματα να έχουν εξαντληθεί και να υπάρχει ένα κενό σε ό,τι αφορά τις νέες παρτίδες, καθώς το lockdown επηρέασε και αυτόν τον τομέα. Με αυτόν τον τρόπο εμπορεύεται και εν πάση περιορίζουμε και σαν μας καθημερινά, ξέρουμε πάρα πολύ. Αυτή και θα δούμε πάντα καλύτερα. Απλά είναι ανθρωπίνο θα δύνατο. Με ευθύνες ούτε στους φαρμακοποιούς, να σας πω την αλήθεια, έπρεπε λίγο να, ώστε να μην έχουμε αυτό το κενό. Και κάτι, όταν αναφερνώ 4 εκατομμύρια, όπως που έχουν συνταγραφηθεί, είναι 6. Και επίσης, να σας πω και ότι χώρες αντίστοιχου πληθυσμού, αναπτυγμένες και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τον Βέλγιο, τους παρέλαβαν μόλις ένα. Θέλω να πω, ο κόσμος και ο τρόπος, βεβαίως είναι ένα ίδιο νομική, πασόφα αντικαταστάσεις. Πρέπει να φορές να αρνηθούν όσο έχουν μπροστά, αλλά γιατί επιρρεώτες. Αυτά απλώς ούτε οφείλει να τα γνωρίζει. Στην αρχή γνωρίζαμε και θα πάρουμε 4 εκατομμύρια εμβόλια για τον κύριο. Νομίζω ότι είναι εντελώς δική μας ευθύνη. Ενώ σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο, μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να έρθουν οι νέες παραλαβές. Άρα τι προτείνουμε στους πολίτες, λίγο να το ζυγιάσουμε πιο σωστά με να ζητάμε εμβόλια από τα φαγητά και περιμένουμε. Και αν τους έρθουν 800 πολίτες θα καλυφθούν οι κινδύνου. Ωραία. Και από εκεί τις επόμενες χρονιές θα γίνει κουλτούρα στον Έλληνα. Είναι ένα θετικό τομή, μεγάλη ζήτηση και μακάρι να έχουμε βάλους και του χρόνου για εκατομμύρια εμβόλια και ένα ελληνισμό. Μακάρι, μακάρι. Οι δόσεις θα έρθουν και από εκεί για να γλιτώσουμε, αν και αυτό είστε λύση να μας πει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Λίγη ψυχραιμία. Μας προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι. Ασφαλείς μένουμε. Αν μείνουμε στο σπίτι μας, θα ακόμα που έτσι κι αλλιώς θα.